Στις 3 Σεπτεμβρίου το διαρκές συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ θα σφραγίσει τις διαδικασίες εκλογής νέου Προέδρου. Με τη λίστα υποψηφίων να μένει ανοιχτή ως τότε. Μόνο που για νέες υποψηφιότητες, εάν υπάρξουν, θα απαιτούνται 30 υπογραφές μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Για το Δήμο Αθηναίων, το τοπίο θα ξεκαθαρίσει στα μέσα της εβδομάδας μετά την τελική στάση του μπασκετμπολίστα Νίκου Παπά. Να μπορεί να εκφράσει ευρύτερες δυνάμεις από αυτές που στηρίζουν απλώς τον ΣΥΡΙΖΑ. Στην περιφέρεια Πελοποννήσου, ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τον ιατρό Μανώλη Μάκαρη, ενώ στη Θεσσαλία τον καθηγητή τοξικολογίας Δημήτρη Κουρέτα. Την ίδια ώρα, η Κουμουνδούρου ξεκινά καμπάνια επιδιώκοντας υψηλή συμμετοχή στις εσωκομματικές εκλογές. Η προτεραιότητα είναι να έχουμε προοδευτικά σχήματα, τα οποία μπορεί να είναι και υπερκομματικά και να δίνουν λύση διοίκησης. Η Έφη Αξιόγλου από τη Βόρεια Ελλάδα έδωσε βάρος στην ανάγκη να πείσει ο ΣΥΡΙΖΑ πως θα διαθέτει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Είμαστε υποχρεωμένοι να φτιάξουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία, μαζικό, σύγχρονο, μεθοδικό, που θα πείθει με την αξιοπιστία, την τεκμηρίωση και το περιεχόμενο της πολιτικής του. Αξιοποιώντας τη σπουδαία παρακαταθήκη του Αλέξη Τσίπρα, είμαι βέβαιη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία θα συνομιλήσει ξανά με την ιστορία. Θα αναλάβει τη διακυβέρνηση όχι για να διαχειριστεί, αλλά για να δημιουργήσει μια Ελλάδα που θα ανταποκρίνεται και θα ξεπερνά τις προσδοκίες της κοινωνικής πλειοψηφίας. Νίκος Παπάς και Ευκλήδης Τσακαλώτος επισκέφτηκαν την Ηλία και συνομίλησαν με νεολαίους και μέλη του κόμματος. Ενώ στις δημόσιες τοποθετήσεις τους είναι σαφής η διαφοροποίησή τους για το άνοιγμα στο κέντρο, για το αν έπρεπε να παραιτηθεί ή όχι ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και για το αν ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε τοξική αντιπολίτευση. Είχαμε έναν αντιπολιτευτικό λόγο που ήταν επιθετικός σε όλα τα ζητήματα χωρίς διαβαθμίσεις. Εγώ θα προτιμούσα να κάναμε επιλογές. Δεν μπορείς, για παράδειγμα, να μην είσαι επιθετικός στο θέμα των υποκλοπών. Σε άλλα ζητήματα όμως πρέπει να είσαι πιο συγκροτημένος, πιο ήπιος, με προτάσεις. Ενορχιστρωτής της τοξικότητας ήταν ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης. Εμείς κάνουμε την αυτοκριτική μας. Έχουμε εντοπίσει τα βασικά σημεία τα οποία οδήγησαν στην εκλογική ήττα. Αλλά νομίζω ότι πάει πολύ αυτή η προκλητική προσπάθεια αντιστροφής μιας πραγματικότητας την οποία μπορεί κανείς να δει όχι από μακριά, από άλλο πλανήτη.